Νομίζω, έχοντας υπόψη μας τα όσα μας είπε και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Καϊδατζής, αλλά και ο κύριος Περάκης, είναι μια καλή στιγμή να ακούσω ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τον Σπύρο Σουρμελίδη για το θέμα των διαδηλώσεων, γιατί εχθές εξεμάνει, Σπύρο μου, και θέλω να καταλάβω γιατί να μην γίνουμε Ευρώπη, γιατί 30 και 50 άνθρωποι να κόβουν το δρόμο ενός εργαζόμενου ή ενός ανθρώπου που θέλει να πάει να κάνει τα ψώνια του στο Εντάξει, κέντρο. Είναι ένα θέμα που αν το δούμε πρακτικά και όπως το έχουμε βιώσει όλοι, αφορά πράγματι μια συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Άντε να πούμε ορισμένες φορές και στη Θεσσαλονίκη, από εκεί πέρα δεν αφορά κανέναν άλλον. Και φτιάχνεται ένας νόμος με όλα αυτά τα περίεργα τα οποία έχουν υποθεί αυτές τις μέρες και σιγά σιγά τα βλέπουμε όλο και περισσότερο. Και είναι σαφές και γιατί φτιάχτηκε αυτός ο νόμος. Από την άλλη μεριά υπάρχουν ορισμένες επίμαχες διατάξεις και εμείς αυτές μένουμε κυρίως. Ένα θέμα που, εντάξει, εγώ είπα ότι μου θυμίζει περισσότερο συλλογική ευθύνη. Δηλαδή πάω κάπου, κάνει κάποιος άλλος κάτι και φταίω εγώ. Δηλαδή αυτά δεν είναι τόσο εύκολα πράγματα και ρυθμίζουν τη ζωή των ανθρώπων και έχουν επιπτώσει τη ζωή των ανθρώπων γενικότερα. Mm-hmm. Όταν οι πολιτικοί πολλές φορές πειράζουν κάποια βίδα, νομίζουν ότι πειράζουν μια συγκεκριμένη βίδα, αλλά χαλάνε το μηχάνημα. Και έχει συμβεί πολλές φορές. Γι' αυτό και υπάρχουν όλες αυτές τις συζητήσεις. Πολλές φορές φαίνονται άγονες και ως προφάσεις περί της συνταγματικότητας, αλλά πολλές φορές δεν είναι. Μάλιστα. Έτσι, δεν μπορείς να πειράσεις οποιαδήποτε βίδα σε ένα νομικό πλαίσιο ολόκληρο και σε μια λογική. Και εντάξει, είναι η συγκυρία, είναι όλα αυτά. Υπάρχουν ακόμα και τώρα, έτσι όπως όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς αυτόν τον συγκεκριμένο νόμο, που είχε μείνει κενό, όπως είπε ο κ. Καϊδατζής. Η αστυνομία ρύθμιζε με τις μεγάλες τουλάχιστον οργανώσεις, με τους διαδηλωτές, με όλα αυτά. Και τα 20 και τα 30 άτομα μπορείς να τα περιορίσεις και αυτά θα περιοριστούν σε ένα πεζοδρόμιο και δεν θα δημιουργηθεί θέμα. Αν θέλεις όμως ως κράτος, ως αστυνομία, ως επικεφαλής αξιωματικός για 20 άτομα να κλείσεις 4 κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, μπορεί να το κάνεις και μετά να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Επομένως αυτά ρυθμιζότανε. Όποιος θέλει να τα ρυθμίσει, τα ρυθμίζει. Το να φτιάξουμε νόμους, να ξαναπώ, που να πειράζουν το μηχάνημα συνολικά, είναι κακό, είναι αρνητικό. Και σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, εντάξει, θα το δούμε, το έχουμε μπροστά μας, τα νεύρα είναι τεντωμένα, οι τσέπες και πάλι είναι άδειες, η αγωνία είναι μεγάλη. Μου δίνεις την ευκαιρία και τώρα να πω ότι υπάρχει μια χαλάρωση και είναι φανερό για τον κοροναϊό και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου και δεν έχουμε ποτέ κινδυνολογήσει εδώ πέρα. Ούτε πήγαμε και στα σενάρια συνωμοσίας, ούτε πήγαμε και στην κινδυνολογία. Αλλά ακόμα χρειάζεται προσοχή και ειδικά τώρα που έρχεται ο τουρισμός. Δεν βλέπουμε ότι η έλεγχη είναι και πάρα πολύ στενή. Ωραία, δεν υπάρχουν τα 800 για πολλούς μήνες, από ό,τι φαίνεται. Και αυτό. Και η οικονομία έχει ανάγκη να ανοίξει κακά τα ψέματα και η κοινωνία δεν το αντέχει. Αλλά χρειάζεται παρόλα αυτά προσοχή. Ακριβώς γι' αυτό δεν υπάρχει κανείς λόγος να φορτώσουμε με πράγματα άλλα τα οποία θα δημιουργήσουν εντάσεις. Και θα επαναλάβω και τελειώνω με αυτό. Ναι. Αυτό που είπαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς με αφορμή υποκλοπές, με αφορμή αυτό που ο κ. Γεωργιάδης για την κυρία Τουλουπάκη, αλλά με αφορμή όλο αυτό το πλαίσιο και ό,τι έχουμε ζήσει και τις τελευταίες μέρες, ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Ότι υπολειτουργεί. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν υπάρχει κανείς λόγος να φέρνουμε νέες εντάσεις και νέα νομοσχέδια τα οποία θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο αυτό το κλίμα και αυτή την αναξιοπιστία που δημιουργείται για το πολιτικό σύστημα αλλά και για το αίσθημα δικαίου για τον πολίτη.